Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε σουφλέ κοτόπουλου με σπανάκι. Ξεκινάμε από το κοτόπουλο. Έχουμε πάρει 3 φιλέτα κοτόπουλου. Έχουμε πάρει το τηγάνι 3 λίτρα 28 cm της AMC. Έχουμε βάλει το μάτι στο 7 και έχουμε βάλει τα ούντια θέρμα στην πριζόλα. Έχει ήδη φτάσει στην πριζόλα, γι' αυτό χτυπάει. Ανοίγουμε λοιπόν το καπάκι και βάζουμε μέσα το κοτόπουλο. Στο οποίο κοτόπουλο δεν έχουμε βάλει απολύτως τίποτα. Κλείνουμε το καπάκι και θα το ανοίξουμε σε λίγο για να γυρίσουμε το κοτόπουλό μας. Θα μπορούσαμε να το φτιάξουμε και με ανοιχτό καπάκι. Αλλά όσοι δεν ξέρουν και δεν έχουν χρησιμοποιήσει πολλές φορές το σκεύος μας, το σωστό είναι να κλείνουν το καπάκι και μετά να το ανοίγουν και να το γυρνάνε. Μετά από 5-6 λεπτά, ανοίγουμε το καπάκι και γυρνάμε το κοτόπουλο. Κλείνουμε το καπάκι, χαμηλώνουμε το μάτι στο 2 ή 3 και βάζουμε να ψηθεί το κοτόπουλό μας 10 λεπτά. 10 λεπτά στο καρότο. Το γυρνάμε γύρω-γύρω, μέχρι κάποια στιγμή όταν θα φτάσει στο καρότο, να βγει η ένδειξη καρότο. Λάτι, βγήκε. Τα αφήνουμε λοιπόν 10 λεπτά. Και είναι έτοιμο το κοτόπουλό μας. Wow. Καταπληκτικό, τέλειο. Και αν κάνουμε και λίγο έτσι, βλέπετε ότι πλένεται πάρα πολύ εύκολα. Το βγάζουμε και μετά θα το κόψουμε κομματάκια για να το βάλουμε στο σουφλέ μας. Σας βάλω τώρα λίγο νερό, θα δείτε ότι φεύγει αμέσως. Το βλέπετε, καθάρισε το τηγάνι μας. Για τη γέμιση του σουφλέ θα βάλουμε 700 γραμμάρια σπανάκι, το 1 τέταρτο από το ματσάκι άνηθο, ένα πράσο ψιλοκομμένο, 4 κρεμμυδάκια φρέσκα χοντροκομμένα, πιπέρι, 1 κουταλιά της σούπας λάδι, 100 γραμμάρια γκούντα, 150 γραμμάρια παρμεζάνα, 100 γραμμάρια ψωμί. Πενήντα γραμμάρια σουσάμι.
μια μεγάλη κουταλιά της σούπας baking powder. Για την μπεσαμέλ, μια πρέζα μοσχοκάριδο, 50 γραμμάρια βούτυρο, 50 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 6 αυγά και 710 γραμμάρια γάλα. Έχουμε πάρει το σκεύος 6,5 λίτρα 24 cm της AMC. Έχουμε βάλει το αούντιο θερμιστή στην μπριζόλα. Έχει ήδη φτάσει στην μπριζόλα και χτυπάει. Το μάτι το έχουμε βάλει στο 7. Σηκώνουμε το καπάκι και βάζουμε μέσα τα κρεμμύδια. Να τσιγαριστούν μαζί με το πράσο. Και με τη μία κουταλιά γάλα. Όταν θα τσιγαριστούν λίγο, θα βάλουμε μέσα το σπανάκι. Κλείνουμε με το απλό καπάκι και αφήνουμε λίγο να μαραθεί. Τώρα θα φτιάξουμε την μπεσαμέλ. Βάζουμε μέσα σε ένα σκεύος 3,5 λίτρα 24 cm της AMC το βούτυρο. Αφού λιώσει καλά καλά το βούτυρο, τότε βάζουμε μέσα και το αλεύρι. Αφού έλειωσε το βούτυρο, βάζουμε μέσα το αλεύρι και ανακατεύουμε. Αφού έχει γίνει έτσι το μείγμα μας, βάζουμε λίγο μέσα το γάλα.
Όταν θα αρχίσει και θα βγάζει βουλβούλες, θα είναι έτοιμο. Δεν θα γίνει πίχτη η μπεσαμέλ, μάλλον θα γίνει αραιή. Όπως βλέπετε, βγάζει μπουρμπουλίδες, κλείνουμε τη φωτιά και τρίβουμε λίγο μοσκοκάριδο. Και αφαιρούμε και το σκεύος μας από πάνω. Σπάμε τα αυγά και βάζουμε τον κρόκο αλλού. Για να φτιάξουμε μαρέγκα. Να είναι καλά χτυπημένη για να γίνει το σουφλέ μας αφράτο. Έχουμε βάλει σε ένα μεγάλο μπολ το σπανάκι, το οποίο το έχουμε στραγγίσει. Βάζουμε μέσα το ψωμάκι, το κοτόπουλο, τον άνηθο, δεν βάζουμε όλο, αφήνουμε και λίγο για πάνω, λίγο πιπέρι, τα αυγά.
κουτελιά. Αφήνουμε λίγο και για από πάνω. Μπεσαμέλ. Baking powder. Έτσι. Ωραιότατο. Τέλεια. Και πάμε να το ψήσουμε. Έχουμε βάλει στο τετρόντο της AMSE 32 cm 4,5 λίτρα λίγο βούτυρο. Βάζουμε λοιπόν μέσα το μείγμα μας. Το στρώνουμε. Και βάζουμε από πάνω και λίγο τυράκι παρμεζάνα, είναι αυτό, και λίγο γκούντα. Και βάζουμε και λίγο σουσάμι. Και πάμε να το ψήσουμε. Έτοιμο! Ανοίγουμε λοιπόν το μάτι. Το 2 με 3 ή και 4, εξαρτάται από την κουζίνα σας. Εγώ το μαγειρεύω συνήθως το 3. Κλείνουμε με το καπάκι και το αφήνουμε 20 λεπτά. Μετά, όταν θα περάσουν τα 20 λεπτά, ανοίγουμε το καπάκι και αν εμείς θέλουμε να το ξεροψήσουμε, βάζουμε και το Navigenio. Αν δεν θέλουμε, το αφήνουμε έτσι. Wow. Είναι έτοιμο, αλλά εγώ θα το ξεροψήσω κιόλας από πάνω. Θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε να κρυώσει και να το σερβίρουμε, εάν δεν είχαμε το Navigenio. Αφού λοιπόν έχουμε εμείς το Navigenio, θα το βάλω να το ξεροψήσω κιόλας λίγο. Πέντε λεπτά στην τελευταία διπλή γραμμή, στο τελευταίο διπλό πεδίο. Και είναι wow, έτοιμο. Καταπληκτικό. Κλείνουμε και το μάτι τελείως
και το αφήνουμε στην άκρη λίγο να κρυώσει για να το κόψουμε. Καταπληκτικό το φαγητό μας. Όπως βλέπετε, είναι καταπληκτικό το φαγητό μας. Καταπληκτικό. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.